Μαζί μας έχουμε τον Μπάμπη Καρδιόλακα. Δυστυχώς ο Παράσχος δεν μπόρεσε να έρθει λόγω κάποιων υποχρεώσεων, άκτακτων υποχρεώσεων. Αλλά και ο Μπάμπης, μια χαρά θα τα πούμε εδώ μαζί με τον Μπάμπη, τον αγαπητό κύριο Καρδιόλακα, να μας πούνε για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες και των δύο. Θα εκπροσωπήσει την ομάδα αυτή των καλλιτεχνών ο κύριος Καρδιόλακας. Να ξεκινήσουμε έτσι, θα πούμε λίγα πράγματα γιατί είμαστε κοντά στις διαφημίσεις τώρα. Θα πούμε και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις. Να πω εγώ το εξής, ότι καταρχάς όταν πρώτο έμαθα ότι έχετε καλλιτεχνικές δημιουργίες και κυρίως ο Παράσκο, γιατί τον Παράσκο τον γνώριζα από χρόνια. Και μάλιστα πολλές φορές έτυχε και πίναμε και τον καφέ μας μαζί σε ένα καφέ εκεί που συναντιόμασταν και δεν γνώριζα την καλλιτεχνική του πλευρά. Ώσπου άκουσα ότι πριν από κάποιο καιρό έκανε την πρώτη έκθεση που κάνατε μάλιστα μαζί μια πρώτη έκθεση. Yes. Να καλησπερίσω τον κύριο Καρδιόλακα. Καλησπέρα από εμάς εδώ. Γεια σας και από μένα. Ο Παράσκος όντως έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός, από ό,τι ξέρω, για να φτιάχνει κάποια πράγματα τα οποία ποτέ δεν τα έδειχνε σε κανένα. Είχε ξεκινήσει με την κατασκευή από σπίρτα σε καραβάκια. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τον έπεισα φέτος και έφερε το ένα από τα καραβάκια στην έκθεση. Είναι το πρώτο πράγμα που θα δει όποιος μπει μέσα. Είναι από 36.000 σπίρτα και 2 χρόνια δουλειά, γύρω στις 3.500 ώρες εργασίας. Είναι ένα πράγμα το οποίο αξίζει τον κόπο να το δει ο κόσμος. Είναι μια σκούνα κατασκευασμένη όλη από σπίρτα. Αλλά εκτός από αυτό, ο Παράσκος ασχολείται με την πυρογραφία πολύ καιρό. Με ένα πυρογράφο και με μία μύτη φτιάχνει πράγματα που άλλοι καλλιτέχνες δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δίνει δηλαδή τις αποχρώσεις πάνω στα ξύλα σε τέτοιο βαθμό που νομίζεις ότι είναι έτοιμο να σου μιλήσει. Φέτος έκανε και ένα ξεκίνημα καινούριο, εκτός από τα κόντρα πλακέ που ζωγράφιζε, που έκανε τις πυρογραφίες. Χρησιμοποίησε και παλιά ξύλα από πόρτες, παράθυρα, τα οποία ήταν πεταμένα. Τα βρήκε, ξέρω εγώ, σε κάποιες χωματερές ή τα αγόρασε από κάποιες μάντρες. Τα έτριψε, τα καθάρισε και η δουλειά πάνω σε αυτά τώρα είναι κάτι άλλο. Χρησιμοποιεί εκτός από την πυρογραφία και καιροχρώματα, δίνει δηλαδή στη γνωστή πυρογραφία και χρωματισμό. Είναι κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά ό,τι μπορώ να πω για τον Παράσκο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν τον έχω αντιπροσωπεύσει 100%. Αυτό που ήθελα να πω εγώ και θα το πω μάλλον εκτενέστερα και μετά τις διαφημίσεις είναι ότι όταν λοιπόν στην προηγούμενη έκθεση που ήταν η πρώτη φορά που άκουσα ότι ο Παράσκος κάνει τέτοια έργα, δημιουργεί τέτοια έργα. Και σκέφτηκα το εξής, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιους αυτό που θα μπορώ να πω αυθεντικούς καλλιτέχνες. Δηλαδή η τέχνη στην αυθεντική της μορφή όταν ξεκίνησε από ανθρώπους του ΜΟΧΤΟ. Καθημερινούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες καλλιτέχνες, δεν ήταν οι star καλλιτέχνες που έχουμε τώρα. Ήταν άνθρωποι που ήταν μαζί μας. Δηλαδή ήταν δίπλα στο εργοστάσιο, δούλευε μαζί στο εργοστάσιο, δούλευε μαζί στο σούπερ μάρκετ. Ήταν άνθρωπος που δούλευε στην οικοδομή ψαράς, δημόσιος υπάλληλος, ένας καθημερινός άνθρωπος ο οποίος μετά έβγαζε αυτό το πράγμα, τα αισθήματά του, τις σκέψεις του και το συνέστημά του, την ψυχή του, μέσα από τα χέρια του τα έκανε καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Δηλαδή αυτή είναι η αυθεντική μορφή της τέχνης, πια, η οποία δεν έχει εκείνο το, ας το πω εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, γιατί είναι βαριά η λέξη να πω το επιτηδευμένο, αλλά αυτή μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχει αυτό που έχει όταν έχει ένας ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη, δηλαδή προσπαθεί να βρει καινούργιες μορφές, να κάνει διάφορα πράγματα. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν, δηλαδή μας δείχνουν την τέχνη στην αυθεντική της μορφή και μάλιστα και με τα υλικά που θα τα πούμε σε λίγο που χρησιμοποιείται, επιτείνει αυτό το πράγμα, δηλαδή δίνει ακόμα μια περισσότερη αυθεντικότητα στα δημιουργήματά σας. Γιώργο, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και θα είμαστε και σε λίγο μαζί πάλι με τον κύριο Καρδιόλακα, τον αγαπητό Μπάμπη, να μας μιλήσει και για την έκθεση που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ με τον αγαπητό Μπάμπη, τον κύριο Καρδιόλακα,
για να μας πει για τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες και την έκθεση που κάνουν μαζί με τον Παράσκο Φραγκίσκο. Έλεγα λοιπόν πριν από το διάλειμμα για την αυθεντικότητα αυτών των ανθρώπων, δηλαδή που μας δείχνει ότι αυτά πηγάζουν μέσα από την ψυχή τους, είναι δημιουργήματα τα οποία δεν είναι κατά κάποιον τρόπο στημένα, αλλά βγαίνουν μέσα από αυτό που οι ίδιοι αισθάνονται, μέσα από τις εμπειρίες που έχουν ζήσει στη ζωή, γιατί είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, της καθημερινότητας. Δεν είναι οι star καλλιτέχνες ή οι επαγγελματίες καλλιτέχνες, είναι οι άνθρωποι που ζουν σαν και εμάς. Είναι, αυτό ζουν σαν και εμάς τώρα, αυτό είναι τελείως τυπικό, αλλά θέλω να πω με την έννοια ότι έχουν την τέχνη σαν τρόπο έκφρασης πλέον και δεν είναι ο τρόπος βιοπορισμού που έχει γίνει στους στάρ καλλιτέχνες, είναι ένας τρόπος που να βγάλουν το ψυχικό τους έξω κόσμο, να μας τον δείξουν και προς εμάς. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Καρδιόλακας εδώ, μας έλεγε στη διάρκεια του διαλύματος για την πορεία του, το πώς ξεκίνησε, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε, να το ακούσετε κι εσείς. Δηλαδή πώς ενεπλάκει αυτό το θέμα και ορισμένα άλλα στοιχεία της πορείας του. Βασικά δεν είχα ποτέ σκοπό να γίνω καλλιτέχνης ή να φτιάξω κάποια καλλιτεχνήματα. Η δουλειά μου ήταν μηχανικός, ήμουν στα bowling, ηλεκτρονικός, και είχα μία πολύ μεγάλη αγάπη για τον πυλό. Μια περίοδο στη ζωή μου έκανα μια βιοτεχνία, είχα κάποιους εργάτες. Αυτό πέρασε, έφτασα για να μπορώ να είμαι αυτόνομος, να μάθω όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με την κεραμική, από τις μήτρες, τα καλούπια, τα στοιχεία όλα, για να μπορώ να είμαι ανεξάρτητος, και εκείνη την περίοδο πρέπει να πληρώνουμε πολλά λεφτά για να μπορέσεις να πάρεις κάποια καινούργια πράγματα. Αυτοί που συνεργάστηκα, οι καλλιτέχνες ήταν τότε η Ζαραμπούκα, ο Ταλαγάνης, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν στο ξεκίνημα. Τέλος πάντων, άλλαξε αυτό, ξαναπήγα στη δουλειά την ίδια, αλλά το θέμα που ήταν για μένα πρωταρχικό ήταν η ανακύκλωση. Στην ανακύκλωση ήταν ένα πράγμα που ασχοληθήκαμε μια ομάδα από την Ελλάδα και από τη Σκανδιναβία για να φτιάξουμε από τα άχρηστα υλικά που πάνε στη χωματερή, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα πράγματα τα οποία αντί να μολύνουν, να ξαναφτιάξουν κάτι στο περιβάλλον. Αυτό το πράγμα βέβαια είναι σήμερα πρωταρχικό από ό,τι ξέρω. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι δεδομένη. Ξέρουμε ότι οι χωματερές είναι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχει σταματήσει. Οι χιτά που γίνονται θα πρέπει, όπως γίνονται, να γίνει και μια ιστορία, να γίνει ο διαχωρισμός για να μπορέσουν από εκεί να επαναφέρουμε στην αρχική τους μορφή κάποια υλικά, όπως είναι το γυαλί, το μέταλλο, το πλαστικό και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ μέσα από αυτή τη σκέψη βρέθηκα στις παραλίες και βρήκα κάποια ξύλα. Από τα ξύλα αυτά κάτι μου είπε και έφτιαξα ένα καραβάκι. Μετά έφτιαξα ένα σώμα ή έφτιαξα ένα καναπέ ή έφτιαξα ένα τραπέζι. Όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να είναι από χρηστικά μέχρι διακοσμητικά ήταν στη σκέψη της ανακύκλωσης. Και όχι μόνο. Να πω, να διακόψω τον κύριο Καρδιόλακα εδώ και να πω ότι αυτά τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν είναι υλικά, δηλαδή όταν λέει ότι βρήκε ένα ξύλο και έκανε ένα καραβάκι, τουλάχιστον αυτά τα έργα που βλέπω, που έχω δει εγώ, δεν είναι ότι πήρε το ξύλο και του έδωσε τη μορφή μιας βάρκας ή ενός καραβιού. Εγώ δηλαδή το ξύλο, ας πούμε αυτό που λέει ότι είναι, το έφτιαξε καράβι. Έχω 2-3 ξύλα εδώ, 2-3 έργα που βλέπω, τα οποία εάν θα τα δείτε το ξύλο αυτό θα το προσπεράσετε. Ναι, δηλαδή είναι ένα κλαδί, για να καταλάβετε, να σας το περιγράψω στους ακροατές, είναι ένα κλαδί. Στο οποίο όμως αυτό κλαδί δεν έχει αλλάξει τη μορφή του κλαδιού. Το βλέπεις ότι είναι κλαδί. Αλλά η καλλιτεχνική ματιά, αυτό που εμείς δεν βλέπουμε, είναι το καράβι που βλέπει. Και έχει δώσει λοιπόν σε αυτό, έχει προσαρμόσει και ένα πανί, έχει προσαρμόσει και κάποια σκηνιά βλέπω εδώ, και βλέπουμε αμέσως λοιπόν αυτό το κλαδί που καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι ένα κλαδί, να μας δίνει και την εντύπωση ενός καραβιού. Εγώ έχω να πω μια φράση εδώ που μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική. Μαζεύοντας τα ξύλα τα αφήνω και περιμένω πότε θα σου μιλήσει το ξύλο.
Το κάθε ένα από αυτά σου μιλάει. Κάποια στιγμή βλέπεις μέσα από αυτό κάτι. Και αυτό που βλέπεις, τότε το φτιάχνεις. Μπορεί να είναι εκεί να το προσπερνάω, όπως λες, να δω το καράβι, να του βάλω τους πάγκους ή να βάλω το πανί. Αλλά αυτό δεν έγινε ηθελημένα, έγινε από μόνο του. Δηλαδή το είδα και εκείνη την ώρα μου ήρθε αυτή η σκέψη. Αυτή τη σκέψη την υλοποιώ. Αυτό το χάρισμα, αν μπορώ να το πω χάρισμα, έχω ότι μπορώ μια σκέψη να την κάνω πράξη. Είτε αυτό είναι στο ξύλο, είτε αυτό είναι στον πυλό, είτε αυτό είναι στο βότσαλο. Παίρνω δηλαδή βότσαλα και τα βάζω το ένα δίπλα στο άλλο. Τα γυαλάκια που η θάλασσα τα σμιλεύει και τα κάνει, τα γυαλάκια από τις μπύρες που σπάνε, αν δεν τα δεις και τα μαζεύω πράσινο, πράσινο, μικρό, πράσινο, κόκκινο, τα ξεχωρίζω και μετά κάνω μικρά πινακάκια. Με ένα τσουβάλι, ένα κομμάτι από το τσουβάλι, ένα κομμάτι ξύλο και τα βάζεις πάνω και γίνονται. Λοιπόν, να πω εγώ το εξής πάνω σε αυτό, όπως το λέει ο κύριος Καρδιόλακας. Βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου το έχω και βλέπω ένα κάτι το οποίο μοιάζει με καρχαρία ή φάλαινα. Ναι. Και όμως δεν είναι ούτε τένα ούτε άλλο, δηλαδή είναι ούτε ψάρι ούτε τίποτα, είναι ένα κομμάτι ξύλο. Στο οποίο κομμάτι ξύλο έχει μπει πάνω σε ένα ζωγραφικό πίνακα, έχουν ζωγραφιστεί ένας βυθός και τα φύκια εδώ, τέλος πάνω αυτά τα θαλάσσια φυτά που βλέπω, βράχια. Και το ξύλο έχει δοθεί τέτοια μορφή, έχει γίνει μία παρέμβαση, βλέπω έχει μπει ένα μάτι. Όχι, το μάτι το. Υπήρχε, ήταν πάνω στο ξύλο. Υπήρχε, ναι, αλλά ναι, απλά το έχω ένα λίγο πιο έντονο. Πιο έντονο, ακριβώς. Και άμα θα δείτε, δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το ξύλο ήταν αυτή η μορφή του. Όταν λοιπόν μπήκε σε αυτό το κάδρο, αμέσως κανείς παίρνει το μήνυμα του καρχαρία ή το μήνυμα της φάλαινας, αυτό το βλέπω ακριβώς. Και πρέπει, αξίζει να πάτε να δείτε στην έκθεση αυτή, η οποία θα, όπως σας είπα, είναι μέχρι και την Κυριακή. Είναι στο φουαγέ του Δημαρχείου. Αξίζει να πάτε να το δείτε αυτό, δηλαδή να αισθανθείτε αυτό που βλέπω και εγώ τώρα. Που λες, κοίταξε να δεις ένα κομμάτι ξύλο, πως εγώ θα το προσπερνούσα, δεν θα το βλέπα. Τι μορφή μπορεί να πάρει, χωρίς να το έχετε σμιλέψει πουθενά αυτό, όχι, το ξύλο, όχι, χωρίς αυτό να είναι... το έχετε παρέμβει καθόλου. Απλώς είχε αυτή τη μορφή στην αρχηγή. Επίσης και ένα άλλο τώρα, αυτό που είπατε για τις πέτρες. Βλέπω τώρα εδώ ένα δημιούργημά σας, το οποίο πρέπει να είναι πάνω σε τσουβάλι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και έχει, λοιπόν, θα τις μετρήσω τις πέτρες γιατί είναι εκπληκτικό. Είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 πετρούλες, βοτσαλάκια, τις οποίες έχουν τοποθετικά, οι οποίες λένε μία ιστορία. Εγώ δηλαδή εδώ που βλέπω έναν άντρα, μία γυναίκα πάνω σε ένα βράχο να ταινίζουν τη θάλασσα με το φεγγάρι ή τον ήλιο, δεν ξέρω πώς το λέτε. Φεγγάρι είναι αυτό ακριβώς. Με 17 βοτσαλάκια. Μία ιστορία η οποία μπορεί ο καθένας από εκεί και πέρα, δηλαδή από αυτό το ζευγάρι που ατενίζει, πάνω σε ένα τσουβάλι, σε ένα κομμάτι τσουβάλι. Αξίζει να πάτε να το δείτε αυτό, να το νιώσετε, δηλαδή να μπλέξετε ολόκληρη την ιστορία με 17 βοτσαλάκια. Αυτό είναι το θέμα που είπα προηγούμενα. Εμένα έρχονται στο εργαστήρι πιτσιρίκια. Μ' αρέσουν τα αγαπάω πολύ τα παιδιά και τα φέρνω και τους δίνω κάποια ξυλαράκια, λίγο πυλό και φτιάχνουν πράγματα και έρχονται, ξέρεις, με τη μεγάλη ευχαρίστηση όταν σχολάσουν από το σχολείο, έρχονται στο εργαστήρι να κάτσουν, να φτιάξουν κάτι. Μπάμπη, τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα κάνουμε σήμερα. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Δηλαδή το ότι μπορώ και δίνω αυτές τις σκέψεις που τις θεωρώ ότι, εντάξει, δεν βοηθάνε και πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και κάτι που θα πάρει το παιδί το ηλεκτρονικό, το τάμπλετ και θα αρχίσει να παίζει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα σημερινά, να παίξει όπως παίζαμε παλιά. Ό,τι κάναμε εμείς παλιά, με τον πυλό, με τα ξυλαράκια, με το ένα με το άλλο. Και αρέσει αυτό στα παιδιά. Είναι δημιουργία. Ναι, αυτή η δημιουργία τους αρέσει. Και μετά το παίρνει το κάθε ένα παιδί, μου φτιάχνουν κεραμικά, τα ψήνω εγώ στο φούρνο, τα παίρνουν, τα ζωγραφίζουν και το παίρνει το κάθε παιδί και πάει και λέει, εγώ το έκανα αυτό. Βλέπω και ένα άλλο τώρα, ας πούμε. Έχει 10 βοτσαλάκια μικρά. Πρέπει να είναι 1, 2, 3 ξυλαράκια και άλλα 3, 6. Είναι με η βάρκα. Με, ναι, τις 3 βαρκούλες. Με τις βαρκούλες. Εκπληκτικό. Δηλαδή, άμα το δει κανείς, ένα κομμάτι. Δεν είναι καμβάς, τσουβάλι πρέπει να είναι και αυτό. Τσουβάλι, τσουβάλι, όλα ναι, τσουβάλια. Ναι, ναι. Λοιπόν, λινάτσες. Είναι, ναι, κομμάτια άχρηστα που τα παίρνω και τα βάφω λίγο. Τα κολλάω πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο. Ό,τι βρίσκω. Και εν τω μεταξύ πολλά από τα ξύλα αυτά τα έχω βρει στα σκουπίδια. Πετάνε, κάνουν ανακαίνιση τα ξενοδοχεία,
πετάνε τα κρεβάτια στα σκουπίδια. Εγώ πάω και παίρνω τις τάβλες, οι οποίες είναι από πολύ φτηνό υλικό, είναι λίγο πιο μαλακό και φτιάχνω καραβάκια. Αν δείτε τα κάτι καραβάκια που έχω φτιάξει, τα σκαλίζω ξυλόγλυπτα. Ναι. Σιγά σιγά και το σκαλίζω και το βάζω πάνω σε ένα ταμπλό και κάνω ένα άλλο πίνακα. Αυτό το πράγμα εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Σκέφτομαι κάθε φορά τι θα κάνω καινούριο. Τώρα βέβαια φέτος ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα φλασκιά. Ναι, αυτά βλέπω αυτή τη στιγμή. Βλέπω τα φλασκιά εδώ, τα οποία έχει έναν τρόπο κατεργασίας, έχουν ζωγραφιστεί κιόλας και έχουν πάρει μία μορφή, μία έννοια. Ναι. Ναι, το φλασκί είναι ένα σκεύος που το άνθρωπος το χρησιμοποίησε πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια για να πιει νερό. Το έσπασε και ήπιε νερό. Είναι το πρώτο σκεύος που υπήρχε πάνω στη φύση. Οι πρόγονοί μας εδώ στα χωριά τα φλασκιά τα είχαν, παίρνανε νερό μέσα από την κατσαρόλα που έβραζε, το βάζανε στην μπουγκάδα, που θυμάμαι εγώ τη γιαγιά μου. Βάζανε μέσα κρασί, παίρνανε ένα άλλο φλασκί και βάζανε νερό και πηγαίνανε στο χωράφι. Είναι ένα σκεύος το οποίο μπορεί να έχει χρηστικές χρήσεις πάρα πολλές. Μπορείς όμως και να το διακοσμήσεις. Ο κόκορας. Ναι, ο κόκορας είναι. Αυτό δηλαδή είναι από ένα φλασκιά, φλασκί. Δεν είναι ένα φλασκί κόκορας, βασικό. Ναι. Και είναι και άλλα τρία φλασκιά τα οποία τα έχω επεξεργαστεί και έχω φτιάξει ένα κόκορα ή μια πάπια ή κάτι άλλο. Και η πάπια δίπλα, ναι. Εκπληκτικά. Και η πάπια και η. Την πάπια κυρίως δεν τη βλέπει κανείς ότι είναι φλασκί. Είναι. Δεν φαίνεται άμεσα. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά ο κόκορας το καταλαβαίνει, αλλά η πάπια είναι, νομίζει κανείς ότι είναι ένα κομμάτι ξύλο το οποίο έχει πια γίνει. Ναι. Ναι, έχει χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να του πει κανείς ότι αυτό ήταν φλασκί. Ο λαιμός και το σώμα της πάπιας, ας πούμε, που βλέπω εδώ, ότι είναι το φωτοφλασκί. Εγώ πιστεύω ότι και τα φλασκιά και οτιδήποτε άλλο, επειδή αυτά όταν τα αφήσει δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, ένα φλασκί, άμα το κρεμάσει, θα σαπίσει, θα το πετάξει. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει λίπασμα. Εάν το πάρει και το επεξεργαστεί, μπορεί να κάνει και χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα. Και συγχρόνω, μερικέ φορέ είναι και τα δύο, και χρηστικό και διακοσμητικό. Η γοργόνα, εδώ βλέπω πρέπει να είναι γοργόνα αυτή, δεν είναι το φλασκί αυτό. Γιατί βλέπω και την ουρά. Αυτό ναι, είναι μια γοργόνα και είναι το υπόλοιπο που έμεινε από τον κόκορα όταν έκανα την ουρά του κόκορα και το κράτησα και το έχω κάνει να βάλεις πάνω ένα ρισό. Να το κρεμάσει και βάλεις ένα ρισό. Ρολόι. Το ρολόι. Είναι από τα φλασκί το οποίο έχει γίνει ρολόι. Ναι, ναι. Ρολόι τείχου δηλαδή. Ρολόι τείχου. Πολύ ωραία. Τσάντα. Βλέπω ένα φλασκί που γίνει τσάντα. Αυτή η τσάντα η μία είναι αντίγραφη. Δεν είναι δική μου ιδέα. Την είδα στο ίντερνετ. Είναι μια τσάντα η οποία στην Αμερική έχει κοστολογηθεί 1.900 δολάρια και η οποία είναι όλη η διαδικασία αυτή, είναι η πυρογραφία που έχει γίνει πάνω στην τσάντα και η φίρμα που την έκανε ήταν μια φίρμα, τώρα εγώ δεν την ξέρω, μια αμερικάνικη, όπως είναι ξέρω εγώ οι γνωστές εδώ στην Ευρώπη, και η οποία την είχε αυτή την τσάντα 1.900 δολάρια και την αντέγραψα εγώ μόνος μου, δηλαδή δεν μου πήρε πολύ χρόνο, έκατσα 2-3 μέρες, την έφτιαξα. Και βλέπω και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, ένα που είναι, μου θυμίζει ένα μαραμπού εμένα αυτό. Αυτό εδώ το πουλί. Το γνωστό μαραμπού το τέτοιο και είναι και το άλλο το φλαμίγκο εδώ που βλέπουμε. Αυτό το πουλί είναι ένα φλασκί μόνο του, το μόνο που έχω επέμβει, έχω κάνει τα πόδια του. Όλο το άλλο είναι όπως είναι το φλασκί. Τώρα αυτό τον καιρό έχω πάει σε ένα χωράφι και έχω φυτέψει φλασκιά. Και προσπαθώ τώρα αυτό, όπως βλέπεις το μαραμπού εκεί, όπως λες, να του γυρίσω το λαιμό. Και προσπαθώ σιγά σιγά και θα τον γυρίσω, τον έχω γυρίσει το λαιμό του και θα κάνω ένα φλαμέγκο. Δηλαδή την ώρα που μεγαλώνει όταν αυτό, είναι ακόμη μικρό, έχω πάρει ένα. Σαν νάρθηκα ένα πράγμα. Έχω πάρει ένα μαξιλάρι. Ναι. Το έχω βάλει μέσα, το έχω δέσει από την πάνω πλευρά και αρχίζει σιγά σιγά. Και παίρνει τη μορφή και αυτή. Και σιγά σιγά το γυρίζω μέχρι που γίνεται ξύλο. Και θα πάρει τη μορφή, πιστεύω να το πετύχω. Μάλιστα. Θα σας πω το εξής για τους ακροατές, δηλαδή, ότι είναι
πρέπει να πάτε να τα δείτε αυτά. Άλλο να σας τα λέμε εμείς και με την φτώχεια της περιγραφής, και άλλο το να δείτε την πλουσιότητα, το να πάτε να δείτε εσείς αυτά τα έργα. Πάρα πολύ ωραία. Όπως σας είπα, είναι μέχρι την Κυριακή η έκθεση στο φουαγέ του Δημαρχείου. Οι ώρες που είναι ανοιχτή η έκθεση είναι 11 με 1 το πρωί και 8.30 με 10.30 το βράδυ. 8.30 με 10.30 το βράδυ. Λοιπόν, μέχρι και την Κυριακή θα είναι εκεί είτε ο κύριος Καρδιόλακας είτε ο Παράσχος. Για πείτε μας, θέλω να πω, εκτός από το φλασκί που είπαμε και τα ξύλα, τι άλλα υλικά χρησιμοποιείτε? Γιατί είδα τα βότσαλα. Είναι τα βότσαλα, είναι από τις κόκακόλας και τα αμυσικτικά, αυτό που ανοίγουμε. Γίνονται κοσμήματα, αρκετά κοσμήματα. Τώρα προσπαθώ να μαζέψω κάποια, θέλω να κάνω ένα μπουφάν, ένα γυναικείο ρούχο. Αλλά θέλω κάποιες χιλιάδες. Τώρα μαζεύω, είναι 2-3 χρόνια που μαζεύω συνέχεια. Αυτό από τι θα γίνει, από τα τσιγκάκια που έχει το κουτί πάνω και τα μαζεύουν. Ναι. Όλοι οι φίλοι μου με βρίσκουν και μου δίνουν μια χούφτα ο καθένας. Μάλιστα. Μαζεύουν και μου τα δίνουν για να θέλω να φτιάξω αυτό ένα μπλουζάκι γυναικείο. Ναι. Ή ένα παιδικό. Οτιδήποτε υπάρχει από μέταλλο, από ξύλο, από πλαστικό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το φτιάξεις. Δηλαδή, παίρνω μικρά μπουκαλάκια της μπύρας, τα κόβω από κάτω και μπορείς και κάνεις φωτιστικά. Ναι. Τα κρεμάς και κάνεις φωτιστικά. Μαζί σε συνδυασμό με θαλασσόξυλα. Βάζεις από πάνω ένα ξύλο, τα κρεμάς αυτά και βάζεις τρεις λαμπούτσες και έχεις κάνει ένα φωτιστικό. Μπορούμε να κάνουμε τα υλικά όλα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όλα τα υλικά μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε. Όλα τα υλικά μπορούμε να τα ξαναφέρουμε σε μια άλλη μορφή, αν μη τι άλλο στη δική τους. Και βασικά με το μάτι του το καλλιτεχνικό είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Από εκεί που είναι τα υλικά αυτά που είναι για τα σκουπίδια, είναι για το θάνατο δηλαδή ουσιαστικά, ναι. Ξαναμπαίνουν μέσα στον κύκλο της ζωής μας. Δηλαδή ξαναδίνουν μια... Αυτή είναι όλη η προσπάθεια. Ναι. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια έχω μια πρόταση αυτή τη στιγμή από τη Σουηδία, από την Ουψάλα. Επειδή έχουν αυτοί κάποιο συνέδριο τώρα το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά είναι μια πρόταση η οποία ισχύει, μου την έχουν προτείνει. Σε ένα συνέδριο που θα γίνει για την ανακύκλωση, να πάω κάποια πράγματα από αυτά που έχω ανακυκλώσει για να πούνε ότι από την ανακύκλωση μπορεί να βοηθηθεί και η τέχνη. Βέβαια, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, εγώ δεν μπορώ να την πω, αλλά αυτή ήταν η πρόταση που μου κάναν οι άλλοι όταν ήταν τα πράγματα. Μα πώς δεν μπορείτε να το πείτε αφού το έχετε πράξει? Όχι, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξη. Δηλαδή υπάρχουν και έργα για να το αποδείξουν αυτό που λέτε. Μου είπαν ότι υπάρχει μια περίπτωση να με καλέσουν φέτος το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, στο συνέδριο που θα είναι και να έχω ένα χώρο που να τους αποδείξω ότι από αυτά τα άχρηστα, τα πεταμένα στις κομματερές, στη θάλασσα που τα βγάζει η θάλασσα από τα ποτάμια, από οπουδήποτε, μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία να έχουν κάποια διακοσμητική αξία. Επίσης βλέπω εδώ και το δέντρο αυτό που είναι σαν μικρά μπονζάι, ναι. Αυτά που βλέπω πάνω που είναι κουκούτσια από... Είναι κουκούτσια από βερίκοκα, κουκούτσια από γιαρμά. Και έχουν το ρόλο του άνθους, του καρπού. Του καρπού. Ναι, ναι. Και τα φύλλα είναι από πανί. Μάλιστα. Όλο αυτό έχει γίνει με ατσαλόσυρμα, πολύ ψηλό ατσαλόσυρμα, για να μην σκουριάσει. Είναι τρυπημένα, το κάθε ένα από αυτά είναι τρυπημένα με πολύ ψηλό τρυπανάκι. Έχει μπει μέσα το ατσαλόσυρμα. Έχει αρκετή δουλειά. Αλλά αν έχεις όρεξη, κάθεσαι και το κάνεις. Θέλει υπομονή για να κάνεις ένα και ένα. Έχω κάνει και μια ελιά σε αυτό. Έχω κάνει μια ελιά. Ναι, ναι. Με κουκούτσια ελιά σαν ελιές. Α, όχι, δεν το είδα αυτό. Ναι. Είδα το άλλο που έχει, που κρέμονται τα... Ναι, αυτό είναι ένα φυτό, ναι. Δεν είναι ελληνικό φυτό, είναι ένα φυτό εξωτικό και επειδή δεν ήξεραμε τι είναι αυτά τα φύλλα που κρέμονται, εγώ έχω κρεμάσει σπαγκάκια. Ναι. Έχω κρεμάσει σπαγκάκια. Αυτό βλέπω να το... Ναι. Την ελιά δεν την έχω εδώ. Ναι. Την ελιά δεν την έχω εδώ. Κάνω αρκετά πράγματα. Έχω πάρει δύο κέρατα από μία κατσίκα και έχω κάνει... Μια κατσίκα με θαλασσόξυλα, με ξύλα από τη θάλασσα. Έχω πάρει άχρηστα ξύλα από τις ψαροκασέλες που είναι ψηλά και μπορεί να δουλευτούν και έχω κάνει ένα παράθυρο και έχω βάλει ένα κεραμικό κορμί, μια κοπέλα
Και στην πίσω πλευρά του παραθύρου έχω βάλει ένα ταμπλό και έχω ζωγραφίσει ένα άλλο βασίλεμα. Με φόντο το ηλιοβασίλεμα έχει γίνει η κορνίζα από πολύ ψηλά θαλασσόξυλα. Είναι δηλαδή τρία πράγματα μαζί. Είναι το πανί, είναι το θαλασσόξυλο, είναι το κεραμικό. Προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα μαζί. Άλλες φορές πετυχαίνω, άλλες όχι. Εάν κάποιος του αρέσει τόσο πολύ το έργο σας και τα λοιπά και θέλει να αποκτήσει ένα κομμάτι από το έργο σας, είναι δυνατό, έχει δυνατό αυτή, ναι, δηλαδή το πουλάτε αυτό? Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να τα δώσω. Ναι. 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 Οπότε αυτό θα απευθυνθεί σε εσάς στην έκθεση όταν θα έρθει εκεί να δει. Μπορεί να ή και ιδιαίτερα μπορεί να σας βρουν και στο Facebook. Και στο Facebook, ναι. Μπάμπες καρδιόλακας με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορώ να κάνω διακόσμηση για κάποια καταστήματα. Δηλαδή, λέω τώρα με τα φλασκιά, μπορώ να κάνω κάποια ρισό που να μπουν πάνω στο τραπέζι. Ή να κάνω κάποια φωτιστικά. Έχω τώρα στο μυαλό μου να κάνω κάποια φωτιστικά όπως ήταν παλιά οι μπάλες, οι δισκόμπαλες στην δίσκο που πηγαίναμε, που ήταν και πετάγανε τα φώτα γύρω-γύρω. Τώρα, εγώ θέλω να κάνω το αντίθετο. Να βάλω μέσα στο φλασκί το φως και να βγει το φως μέσα από τις τρύπες που εγώ θα δημιουργήσω και θα χρωματίσω, θα βάλω μέσα χρώματα και να μπορεί να γίνουν. Είναι στο μυαλό μου πολλές σκέψεις. Δηλαδή, όταν αρχίσεις, δεν σταματάς να σκέφτεσαι. Αυτό τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί δεν πάτε στο καφενείο? Γιατί το καφενείο. Δηλαδή, τις ώρες σας να παίξετε μια πρέφα. Δεν έχω πάει ποτέ στο καφενείο και τώρα σε τόσο μεγάλη ηλικία δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω συνήθειες. Πήγαινα κάποτε σαν παιδί στο γυμνάσιο, πήγαινα και έπαιζα κανένα μπιλιάρδο. Αυτό ήταν όλο και όλο. Από εκεί και έπειτα δουλεύω από πολύ μικρός και δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, δούλευα το λιγότερο 14 με 16 ώρες την ημέρα. Γύρω στα 48 χρόνια. Και τώρα σταμάτησα και αν δεν σταμάταγα να δούλευα, θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό μου έχει δώσει μια διέξοδο τώρα πολύ καλή. Είναι δηλαδή μια ανησυχία εσωτερική την οποία θέλετε να εκφράζετε? Ναι, θέλω κάτι να κάνω. Δεν μπορώ να καθίσω. Δηλαδή, πήγαινα στον αγρό και έπαθα ένα αλλεργικό σοκ. Και σταμάτησα να πηγαίνω στους αγρούς 2 χρόνια. Γιατί πήγαινα και έκανα τον Γιώργο. Σκάλιζα να βάλω κάτι. Θέλω κάτι να κάνω. Θέλω συνέχεια κάτι να κάνω. Και ό,τι βρίσκω να μπορώ να το μετατρέπω. Είναι, η ανακύκλωση είναι η αρρώστια μου. Για ανακύκλωση, αν το πω, ξέρω εγώ. Και αυτό ουσιαστικά είναι και ένα μήνυμα που βγαίνει μέσα από τα έργα σας εδώ, γιατί τα υλικά που χρησιμοποιείτε δεν είναι υλικά τα οποία τα έχετε αγοράσει, είναι έτοιμα ή έχουν. Ελάχιστα πράγματα αγοράζω. Ελάχιστα πράγματα αγοράζω. Είναι κάποιες κόλλες, κάποια ψηλά καρφάκια που δεν τα χρησιμοποιώ, γιατί βάζω καβίλες. Δηλαδή στα κομμάτια δεν τα καρφώνω. Ανοίγω τρύπα, φτιάχνω μια καβίλια και περνάω την καβίλια όπως κάνανε οι παλιοί μαραγκοί. Δεν θέλω να έχω το σίδερο. Το καρφί πάνω στο ξύλο για να μην σκουριάσει, για να μην γίνει οτιδήποτε άλλο. Κάποιες φορές δεν μπορώ και το χρησιμοποιώ. Δεν θέλω να πω ότι το πετυχαίνω πάντα 100%. Να. Αλλά όταν μπορώ, το αποφεύγω. Ωραία, λοιπόν, επειδή φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής, να σας πω εγώ να συνοψίσω ότι είχαμε μαζί μας τον αγαπητό Μπάμπη Καρδιόλακα, ο οποίος μαζί με τον Παράσκο Φραγκίσκο κάνουν μία έκθεση των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων τους στο φουαγέ του Δημαρχείου, η οποία έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, 14 Αυγούστου, και οι ώρες που μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση είναι 11 με 1 το πρωί και 8.30 με 10.30 το βράδυ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκθεση. Τα έργα που έχω δει εγώ αξίζουν πολύ να τα δείτε. Εγώ θα σας πω ότι με το που θα μπείτε μέσα δεσπόζει ένα έργο, αυτό το «Η Σκούνα», που είναι φτιαγμένη από σπιρτόξυλα. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν εμένα αυτό που σας είπα με τα 17 βοτσαλάκια που λέει μια ολόκληρη ιστορία. Αυτό είναι δικό σας, κύριε Καρδιόλακα, έτσι δεν είναι? Ναι. Και μου αρέσει πολύ και ο κόκορας που είναι φτιαγμένος από κόκορας ή πάπια και το που είναι φτιαγμένη από το φλασκί. Από φλασκί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρδιόλακα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά, γιατί αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ καλό για μας. Ότι όσοι θα έρθουν να το δουν, θα καταλάβουν τι σημαίνει να μπορείς να ανακυκλώνεις κάποια πράγματα και να έχεις μεράκι. Να μην πας στο καφενείο όπως είπατε, αλλά να κάτσεις και να φτιάξεις κάποια πράγματα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε περισσότερο, γιατί εδώ θέλουμε να βλέπουμε τους αυθεντικούς ανθρώπους και τον πολιτισμό μας. Εσείς δηλαδή δημιουργείτε αυτόν τον πολιτισμό, τον οποίο εμείς τώρα βλέπουμε, για παράδειγμα, τον πολιτισμό που μας έρχεται από τους προηγούμενους. Οι επόμενοι θα δουν αυτόν τον πολιτισμό που δημιουργείτε εσείς σήμερα. Και αυτές τις φωνές θέλουμε να καταγραφούν, και αυτό θέλουμε να δείξουμε, ότι το νησί μας είναι πλούσιο.
όχι μόνο από γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλά είναι πλούσιο και από πολιτισμό και από ανθρώπους οι οποίοι τον δημιουργούν αυτόν τον πολιτισμό ακόμα και σήμερα. Δηλαδή η κρίση μπορεί να μας έχει πιάσει στις τσέπες μας, αλλά δεν έχει πιάσει την ψυχή μας και το μυαλό μας. Έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρδιόλακα. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ.